Το 2012 το ηλιακό μας σύστημα θα ευθυγραμμιστεί με το κέντρο του γαλαξία. Θα επικρατήσει το απόλυτο σκοτάδι. Μέχρι να εξισορροπηθούν οι συνθήκες φωτισμού, ο ήλιος δεν θα φαίνεται ούτε πότε δει, ούτε πότε ανατέλει. Η Γη για πρώτη φορά θα βιώσει συνθήκες κόλασης. Ο ουρανός θα φαίνεται γεμάτος από αστέρια που θα πέφτουν, αλλά δεν θα φωτίζουν. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, μετά την παρέλευση της περίοδου του σκότους, θα κολυμπούν στο φως. Οι άνθρωποι και τα ζώα θα μεταβληθούν σε φωτεινές πηγές ενέργειας και θα αυτοφωτίζονται. Το σώμα μας θα αραιώσει μέχρι του σημείου της αεριόδους κατάστασης, χωρίς να απολέσει όμως τίποτα από τα ανθρώπινα γνωρίσματα. Τα γήινα ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα μηδενιστούν προσωρινά και θα επηρεάσουν το χώρο, το χρόνο και την ομαλή ροή των χρονικών γεγονότων. Τα πάντα θα αναιρούν τα πάντα. Το 2012 θα δυνατούμε να καταλάβουμε τον ορισμό του αδιάστατου χωροχρόνου. Αυτό που θα υπάρχει θα μας είναι ξένο. Θα δημιουργηθεί η εντύπωση ότι βιώνουμε έναν άχρονο κόσμο και ζούμε στο πουθενά. Τα πάντα ακαριαία και αφυσικά. Και εμείς ανησυχούμε τι θα γίνει το 2011. Η Λίου Μπερνέτ σας εύχεται λοιπόν χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2011.